Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, Χριστόφορε, την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που υπήρχαν. Όπως είχαμε αναφερθεί και σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ, μια άλλη παρουσίαση που είχαμε κάνει, υπήρχαν κάποια εμπόδια τα οποία ξεπεράστηκαν. Έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Η Ένωση, λοιπόν, μεταξύ των άλλων που αναφέρει, καλεί τους παραγωγούς να έχουν μαζί τους, προκειμένου να κάνουν την ενεργοποίηση, πρώτα και κύρια τον εξαψήφιο κωδικό αξιοδότησης για πύλη από το λογιστή μέσω TaxisNet. Οι λογιστές γνωρίζουν ποιος είναι αυτός ο εξαψήφιος, πρόσφατο εκαθαριστικό της εφορίας ή άλλο φορολογικό έγγραφο, ταυτότητα ή φωτοτυπία δύο όψεων, ταυτότητα μάλλον που να είναι σε φωτοτυπία δύο όψεων, τραπεζικό λογαριασμό φωτοτυπία, πρόσφατο ε9 συμβολεογραφική τίτλη, φωτοτυπία πάλι έτσι, συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων με το ε9 του ιδιοκτήτη και άλλα. Έτσι, αυτά θα πρέπει ο κάθε παραγωγός να δει, ας πούμε, αυτή την ανακοίνωση και να ενημερωθεί ανάλογα. Επίσης, η Ένωση Ηρακλείου παρέχει στους παραγωγούς που θα προτιμήσουν την ίδια την οργάνωση για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους έκπτωση 20% επί του υπάρχοντος τιμοκαταλόγου ενεργοποίησης με πληρωμή μετρητής ή με κάρτα. Με πληρωμή με κάρτα, έτσι. Ναι. Ή με κάρτα, προνομιακή τιμολόγηση και προτίμηση στην αγορά ενός ταφύλων, έκπτωση 3% για την αγορά λιπασμάτων και έκπτωση 8% σε όλα τα αγροτικά εφόδια. Μάλιστα. Χρήσιμες πληροφορίες. Δεν θα πρέπει κανένας να στέκεται στην ουρά, ούτε να ξεχάσει να πάρει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα υπενθυμίζουμε. Να κάνω μια παρέμβαση μικρή, συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε Φραγκιαδάκη. Επειδή άκουσα τον Υπουργό αρμόδιο ψηφιακής πολιτικής, ναι. Πέραν από τον ξαψήφιο αριθμό που είναι προσωπικό και παραδείγματος ο καθένας, όλα τα άλλα στοιχεία που ζητάνε δεν μπορούν να τα δούνε. Μετά τον εξαψήφιο που να μην τα κουβαλάει. Να απλοποιήσουν δηλαδή τη διαδικασία και να μην ταλαιπωρηθεί κανένας αγρότης ή παραγωγός. Επειδή άκουσα ότι αυτά τα ένταξε πλέον. Σωστό. Ναι. Σωστή η τοποθέτησή σας. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να εισακουστείτε. Να εισακουστούν και οι ίδιοι αγρότες. Και μιλάμε για μια μερίδα αγροτών οι οποίοι είναι και ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέχουν τώρα να βγάζουν έγγραφα και παραμάσκαλα και στην ουρά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα εξαψήφιο αριθμό που είναι προσωπικό και πρέπει να τον έχεις εσύ. Και να έχει μέσα όλα τα στοιχεία. Ναι. Λοιπόν, Χριστόφορε, έχουμε από τη μεριά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μια τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η ανάθεση της τακοκτονίας σε προσωρινούς μειοδότες προκειμένου να εκκινήσουν έγκαιρα οι δολωματικοί ψεκασμοί Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με την τροπολογία αυτή, η επιτυχία του προγράμματος έχει άμεσα οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, όπως λέει, για την αποτελεσματική λοιπόν υλοποίηση του προγράμματος τακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς που εκτελούνται από τις περιφέρειες σε λοκομικές περιοχές της χώρας. Είναι βασική προϋπόθεση η έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών κατά τους μήνες που αναφέραμε, ναι, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή την τροπολογία, το Υπουργείο πρώτον βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και δεύτερον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο κτλ. Δηλαδή, ξεκινάει πιο νωρίς φέτος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά το διαγωνισμό για τις προσλήψεις για να ξεκινήσει, ξεκινάει το μειοδοτικό δηλαδή διαγωνισμό προκειμένου να βρεθούν εκείνοι οι εργολάβοι που θα αναλάβουν την εκτέλεση. Το θέμα είναι να μην επαναληφθούν, Χριστόφορε, τα λάθη του παρελθόντος, γιατί στο τέλος ο παραγωγός είναι που πληρώνει το μάρμαρο. Ο παραγωγός είναι αυτός ο λεωπαραγωγός ο οποίος θα πληρώσει την ύφη στο τέλος. Γιατί αν δεν γίνουν σωστοί ψεκασμοί, τότε θα έχουν τα αποτελέσματα του 2019. Με την τόση ραδαία τόση της ποιότητας και της τιμής του ελαιολάδου, του κριτικού ελαιολάδου. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε αν μέσα από τα παθήματά μας έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Και βέβαια σε οποιαδήποτε αποτυχία αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο περισσότερο είναι ο ίδιος ο παραγωγός. Πάμε λίγο. Μια μικρή παρέμβαση για τον ψεκασμό. Βεβαίως. Πριν από 15 χρόνια έγινα βιοκαλλιεργητής και δεν ψεκάζονται πλέον τα λεωφορεία μου όπως και πολλών βιοκαλλιεργητών. Είχα εισηγηθεί τότε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μια οργάνωση πάντως, τέλος πάντων, που είχε η περιφέρεια, να δοκιμαστικά να δουλέψουμε ένα Δήμο μόνο με παγίδες. Να μην γίνει ψεκασμός. Δεν προχώρησε, το ξαναζήτησα, δεν έγινε. Γιατί εμείς δεν ψεκάζουμε, οι βιοκαλλιεργητές. Και όμως τα λάδια μας φέτος που βγάλαμε ήταν 3-4 γραμμές. Και δεν βάζουμε φυτοφάρμακα. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα της κριτικής Τσικουδιάς. Για τη Τσικουδιά τώρα έχουμε μια παρέμβαση στη Βουλή, ερώτηση στη Βουλή από τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, ο οποίος
Μιλάει για τις επιπτώσεις στους διήμερους αποσταγματοποιούς από την απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως λένε, να επιβάλλει πρόστιμα σε όσους χρησιμοποιούν τις ονομασίες Τσίπουρο ή Τσικουδιά για τη διάθεση του χήμα προϊόντος. Και όπως υπογραμμίζει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην ερώτηση που κατέθεσε ο συγκεκριμένος Ευρωβουλευτής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, λοιπόν, βλέπουμε ότι το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν επιτρέπουν δηλαδή στους παραγωγούς να χρησιμοποιούν τη λέξη τσικουδιά ή τσίπουρο. Ή τσίπουρο. Μια παράλογη λοιπόν απόφαση η οποία ξεκινάει από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και η οποία όμως σήμερα έρχεται να εφαρμοστεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Κύριε Καναβάκη, και από λάθος ο πρόεδρος του Καζανάριδων, ο κύριος Βρέτσος, από λάθος, είχε πει κάποια στιγμή ότι το πήρε πίσω η κυβέρνηση αυτό, δεν το έχει πάρει τελικά πίσω. Έγινε κάποιο λάθος στην ενημέρωση του κόσμου. Λοιπόν, κύριε Καναβάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο. Φαίνεται ότι το μέλλον της κριτικής ρακής, της κριτικής τσικουδιάς, περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν αισιοδοξείτε. Ακριβώς. Πράγματι περνάει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανονισμοί που έχουν ψηφιστεί. Έχετε να αποθέσει τις ελπίδες εκεί πλέον. Ακριβώς. Οι κανονισμοί που έχουν ψηφιστεί και ισχύουν και η υποαναθεώρηση οδηγία η 92 του 83 είναι ξεκάθαρα τα πάντα. Αναφέρονται κύρια στην παραδοσιακή διαδικασία της απόσταξης. Δηλαδή στους διήμερους καζανάριδες. Μιλάνε, φωτογραφίζουν ακριβώς την παράδοση. Μάλιστα, αυτά έγιναν τώρα τελευταία φανερά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και η αφορμή ήταν η τελευταία εγκύκλειος που βγήκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 21 του 20 που αναφέρει, που ήταν και η απαγόρευση της ονομασίας. Βέβαια, είχε προηγηθεί η υπουργική απόφαση του 17. Έτσι. Η οποία, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί, υπήρχε στα χαρτιά. Και αυτή η διαδικασία πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από την υποβολή του φακέλου του προϊόντος με γεωγραφική ένδειξη για την Τσικουδιά και για το Τσίπουρο. Το οποίο, το πώς έγινε δεν ξέρει κανείς, δεν το κατάλαβε. Δηλαδή η τέτοια ταχύτητα των δημοσίων υπηρεσιών, της μιας δημόσιας συγκεκριμένης υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτου, με τέτοια ταχύτητα που ενήργησε και με τέτοιο δόλο που έφτιαξε αυτό το φάκελο, δηλαδή τι έκανε. Ξεκίνησε για να συντάξει αυτό χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί. Όπως το προβλέπουν και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και ειδικότερα ο τελευταίος κανονισμός που ισχύει. Μάλιστα. Από τις 17 Τετάρτου του 19 είναι ξεκάθαρος. Ότι θα πρέπει για το προϊόν με γεωγραφική ένδειξη να γίνει κατόπιν παρεμβάσεως και ενέργειας κάποιων παραγωγών, κάποιες ενώσεων, οποιοδήποτε. Ότι αυτόν που ασχολούνται τέλος πάντων με αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Αυτό δεν έγινε. Φτιάχτηκε λοιπόν στο πόδι εν ώψη του κανονισμού που αναθεωρήθηκε του 110, γιατί εκεί άλλαξαν αρκετά πράγματα, το στείλαν όπως πήραν το κομμάτι, την παράδοση, γιατί αυτά όλα αναφέρονται στην παραδοσιακά προϊόντα και παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής. Πήραν λοιπόν το κομμάτι, αναφέρθηκαν, είχαν μάλιστα το θράσος να αναφερθούν ότι αυτή η διαδικασία ξεκινάει από τη μινωική εποχή και αναφέραν και χαρακτηριστικά παραδείγματα ότι υπάρχει το πρώτο αμπέλι στο μινωικό ανάκτορα της Ζάκρου. Υπάρχουν... Αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ναι. Αλλά τι κάνανε στο τέλος. Ναι. Προσθέσανε ότι το προϊόν αυτό με χάλκινα σε 130, με ασυνεχούς λειτουργίας και έφτασα στο τέλος να βάλουν την τυποποίηση. Ότι και τυποποιείται. Ναι, θέλω να πάω και λίγο στον κύριο Φραγιαδάκη πριν κλείσουμε. Ναι, ναι. Πολύ σύντομα. Το βασικό το βάλανε αυτό επίτηδες και αυτοί που το χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα για την εφιάλωση το κάνουν σκόπιμα και έχουν δόλο. Απλώς για να κλείσει αυτή η διαδικασία. Ναι, μεν. Είμαστε σύμφωνοι με τη διαδικασία του κανονισμού, αλλά βάζομαι και που και σημειωτέων η εμφιάλωση δεν είναι υποχρεωτική. Μάλιστα, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δημιουργεί προβλήματα στον υγιή ανταγωνισμό και τη διακίνηση του προϊόντος. Ναι. Ναι. Αυτό το πράγμα το είχαμε συζητήσει όταν βγήκε το 17 αυτή η ρύθμιση και την έχω εδώ μπροστά μου που λέει ότι θα μπορεί να πουλιέται από τους διήμερους το προϊόν με παραστατικά. Γιατί υπήρξε
μια μεγάλη κουβέντα και υπήρχε οδηγία από την Διεθνή Οργανισμό των ΟΣΑ, Εργαλειοθήκη 2, ότι υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Και θα έπρεπε να εμφιαλωθεί. Τότε συζητήσαμε λοιπόν και είπαμε, γιατί οι παιδιά να μην πάμε παραστατικά. Βγάζω τόση τσικουδιά με άδεια στελωνίου ή τσίπουρο. Παραστατικά, πώληση και δεν υπάρχει τέτοια. Οπότε πήγαμε και βρήκαμε τότε τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, πριν εκδώσει αυτή τη ρύθμιση. Και συμφωνήσανε ότι θα πουλιέται και εμφιαλωμένη και σχήμα. Γράφτηκε λοιπόν αυτό, το δέχει όσα. Και προχωρήσανε μετά στην σύνταξη του φακέλου που την ανάλυσε ο φίλος του Καραμαλής. Έχω βέβαια να πω ότι επειδή τώρα τον Ιανουάριο ήμουν ο πρώτος που αντέδρασα και έβγαλα ανακοίνωση και είπα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι εμείς παράγουμε σύμφωνα με την άδεια που μας δίνει το τελωνείο, το οποίο γράφει «Σου επιτρέπομαι κύριε Φραγκεδάκη να παράξεις 126 λίτρα τσικουδιά ή τσίπουρο», δεν μπορούμε σε τιμολόγια να γράφουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να βαφτίσουμε εμείς να λέμε προϊόν διήμερων, ελληνικό, ξένο και... Δεν μπορούμε. Ό,τι βγάλουμε, εδώ καταγγέλνουμε και κατά καιρούς ο δημοσιογράφος, ο κύριος Παπαδάκης λέει για τις ελληνοποιήσεις που γίνονται στα τα βαφτίσια. Εμείς λοιπόν με παροτρίτηση του κράτους θα βαφτίζομαι. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε. Με κάλεσε λοιπόν ο κύριος Σταμπουλίδης να δει τι ήταν αυτό που έλεγα όταν ήρθε στο Ηράκλειο. Και του εξήγησε, του κρατούσε μια άδεια. Του λέω: εσείς το ίδιο το κράτος μας δίνει άδεια να πράξουμε τσίπουρο ή τσικουδιά. Εγώ πώς θα το τιμολογήσω με άλλο όνομα που πάνε να το εξαφανίσουν τη τσικουδιά? Το δέχτηκε. Απλά υπήρξε ένας διάλογος πώς θα λέγεται εμάς το προϊόν των διήμερων και πώς θα λέγεται των ποτοπιών. Και εκεί του έκαναν την πρόταση. Εμάς θα λέγεται προϊόν παραδοσιακών αποσταγματοποιών, τσικουδιά παραδοσιακών αποσταγματοποιών. Και τον ποτοπιό θα λέει τη σκουδιά Κρήτης, γιατί την έχει φιαλώσει και έχει το πηγέ και ξέρω εγώ. Μάλιστα. Το είδε με καλό μάτι, περιμένουμε ακόμα την ανακοίνωση. Όμως εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι και το σπρώξιμο από, ναι, από τις οργανώσεις μας, από τους συλλόγους μας, από την Ομοσπονδία. Δεν γίνει το σπρώξιμο. Δεν μπορεί η Ομοσπονδία μας... Στον Τύρνα κάνουν επικοινωνιοποίηση πάντως. Να πηγαίνει να βρίσκει υπηρεσιακούς παράγοντες και να διαπραγματεύεται τέτοια πράγματα. Μιλάς με τον Υπουργό, με τον υπεύθυνο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Υπουργό, καθορίζεται, συμφωνείται και τελειώνει. Να βρω τον υπάλληλο τάδε και τον υπάλληλο τάδε. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω. Πολύ σύντομο. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Παπαδάκης, πράγματι δεν είναι μόνο η παρότηση που έγινε στην Ευρωβουλή, έχουν γίνει και εδώ στην Ελληνική Βουλή και από τον Βασίλη τον Γεγέρογλου και από τη Λιαγκούλη από τη Λάρισα, την βουλευτή του Κινάλ, και από το Λαμπρούλι του Κουκουέ. Εξαιτίας αυτών των κινητοποιήσεων του Τυρνάβου, κλείσει ένα ραντεβού με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Ναι. Εκεί λοιπόν μπήκαν τα θέματα αυτά όπως ισχύουν. Μάλιστα, εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη βοήθεια της δικηγόρου και πρώην συνεργάτητας του Μακαρίτη, του Αντώνη του Βγόντζα, της κυρίας Ταμπακοπούλου, η οποία μας έχει βοηθήσει αφάνταστα, έχει βρει πολλά και έχει ξεδιπλώσει το όλο σκηνικό, γιατί ξέρετε αυτά είναι νομικά θέματα. Μάλιστα. Και πρέπει να δεις και την τελευταία τελεία και το τελευταίο κόμμα για να μπορείς... Η ελπίδα δεν έχει χαθεί. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει χαθεί, δέστε, και εξετάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δέστε, όχι, είναι στο Υπουργείο. Δέστε, είναι πεντακάθαρα τα πράγματα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε μπροστά. Εάν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω αυτά και δεν ανακαλέσει το φάκελο που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς όπως αυτό που κάνουν αυτοί και πηγαίνουν και κάνουν καταγγελίες και κάνουν το άσπρο, το κάνουν μαύρο, εμείς θα πούμε την πραγματικότητα. Και εκεί θα απαιτήσουμε να αποκατασταθεί η πραγματικότητα. Εμείς, γιατί είναι τα πράγματα με το υπόμειο που έχει συνταχθεί, είναι ξεκάθαρα πια ότι θα πρέπει όλοι οι κανονισμοί αναφέρονται στους διήμερους, στην παραδοσιακή απόσταξη. Δεν υπάρχει κανονισμός που να μην αναφέρεται στην παραδοσιακή απόσταξη. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό, ναι, θα κάνουμε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ζητήσουμε αποζημιώσεις για το σας αυτό ευχαριστώ που γίνεται εις βάρος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας, κύριε Καραμπάκη, να μπει στον πάγκο του. Και σας, κύριε Φραγκιαδάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Επιφυλάσσομαι, γιατί ήταν στενά τα χρονικά περιθώρια. Χριστόφορα, σας ευχαριστώ για σένα το αναλυτικό ρεπορτάζ.